Ζωολογική εικόνα. Καλημέρα, κύριε Θεοχάρη. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Η εικόνα παραμένει. Χρόνια πολλά κιόλας. Η εικόνα παραμένει η ίδια. Είναι περίπου η μισή. Αναφέρομαι στα τέλη κυκλοφορίας. Περίπου η μισή που έχουν πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας ακόμα και τώρα. Όχι, δεν έχω βέβαια καλή εικόνα για χθες και τα στοιχεία που παίρνουμε την σήμερα κάποια στιγμή, αλλά νομίζω γύρω στο 60, ίσως λίγο παραπάνω της 100. Σε σχέση με άλλες χρονιές, με πέρσι δηλαδή. Και σε σχέση με πέρσι είμαστε σχετικά πίσω. Υπάρχει, ο κόσμος το έχει αφήσει μέχρι τελευταία στιγμή. Το έχει αφήσει μέχρι τελευταία στιγμή ή περιμένει... καταθέτει πινακίδες. Ακριβώς, υπάρχει, παρατηρείται αύξηση στην κατάθεση πινακίδων. Ναι, υπάρχει μια αύξηση, όχι βέβαια γιατί πολλοί το περίμεναν, ας πούμε, να είναι εκρηκτική αύξηση, όχι εκρηκτική. Γύρω στο 15-16% είναι η αύξηση, η οποία είναι σημαντική, αλλά όχι, ας το πούμε... Όχι έκρηξη, ναι, όχι εκτείναξη. Ναι, όχι εκτείναξη. Να σας ρωτήσω τώρα κάτι για την πορεία των εσόδων από το φόρο εισοδήματος και τις δόσεις. Η πορεία πώς είναι? Καθώς τελειώνει τώρα η χρονιά και κλείνει. Κοιτάξτε, φέτος έχουμε πάει πάρα πολύ καλά. Ειδικά για το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, που ξέρετε ότι ήταν και αυξημένος σε σχέση με πέρσι και συνεπώς θα περιμέναμε να είχαμε μεγαλύτερη δυσκολία. Ο κόσμος πράγματι έκανε το κάθε τι και να είναι συνεπής και η σπραξιμότητα ξαναγύρισε στα ιστορικά επίπεδα. Ενώ πέρσι είχε πέσει σχεδόν 10 μονάδες κάτω, τώρα φέτος είναι πραγματικά... Παρά το ότι είχαμε αύξηση σημαντική το έλλειξη πρόθεσμων. Ναι, και παρά το δεδομένο ότι ήταν πολύ δύσκολη η χρονιά η φετινή συνολικά. Ναι. Για πολύ κόσμο υπάρχει γενικότερη στενότητα. Παρ' όλα αυτά ο κόσμος κατάφερε και είναι συνεπής, ας το πούμε, στα ιστορικά επίπεδα. Δεν είναι όλοι συνεπείς. Ναι. Αλλά, το συνολικό λέμε. Ναι. Ναι, ναι. Το συνολικό. Να σας ρωτήσω τώρα κάτι που ρωτάει πάρα πολλούς κόσμος σε σχέση με το λεγόμενο χαράτσι της ΔΕΗ. Υπάρχει ένας κόσμος, αρκετός, εν πάση περιπτώσει, ο οποίος πληρώνει το ρεύμα, δεν πληρώνει τη δόση που υπάρχει στο λογαριασμό ρεύματος και αφορά το ακίνητο, το τέλος ακινήτου. Αυτό το ποσό που πάει και τι γίνεται, θέλω να πω, φεύγει από τη ΔΕΗ, έρχεται στην εφορία. Πότε πρόκειται να θα αποσταλεί και πότε θα συνδεθεί με την εφορία, εννοώ τη φορολογική δήλωση του χρόνου? Θα έρθει έκτακτο χαρτί κάποια στιγμή σε αυτόν που οφείλει? Τι ακριβώς θα γίνει? Έχουμε δύο περιπτώσεις. Υπάρχει το κομμάτι του 2011, το τέλος του 2011. Αυτό έφυγε όλο από τη ΔΕΗ, ό,τι είχε μείνει απλήρωτο, έχει έρθει σε εμάς. Ναι. Βεβαιώσαμε το μεγαλύτερο μέρος του. Το οποίο είναι σε τι ποσοστό, έχετε εικόνα? Νομίζω ότι περίπου είναι το 8% των λογαριασμών. Μάλιστα. Να. Αυτό λοιπόν έχει βεβαιωθεί στο μεγαλύτερο ποσό, εκτός από εκεί που δεν είχε ιδέα η αριθμός φορολογικού μητρώου, και εν πάση περιπτώσει θα προσπαθήσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα να βεβαιώσουμε και το υπόλοιπο. Και το υπόλοιπο. Τώρα, όσον αφορά το 2012, αυτό δεν φεύγει αυτόματα. Θα πρέπει ο φορολογούμενος να πάει στη ΔΟΗ και να αποκόψει το τέλος και να το φέρει στην εφορία. Ναι. Αν δεν το κάνει αυτό, τότε δεν μπορεί να το αφαιρέσει από το λογαριασμό του, δηλαδή θα πληρώσει και τέλος. Δεν έχει, νομίζω, η ΔΕΗ διαδικασία, όπως κάθε άλλη επιχείρηση δηλαδή, να μπορείς να πληρώνεις μερικώς κάθε λογαριασμό, να αφήνεις απλήρωτους λογαριασμούς μισούς. Οπότε όποιος... Έχει συμβεί, κύριε Θεοχάρη, σε πάρα πολλές των περιπτώσεων έχει συμβεί. Πληρώνουν μόνο το λογαριασμό του ρεύματος και δεν πληρώνεται και δεν το εισπράττει. Έτσι. Για ένα λογαριασμό μπορεί να το κάνει. Στον επόμενο λογαριασμό που θα πληρώσει μερικώς, θα εξοφλήσει τον παλιό. Δεν έχει τρόπο η ΔΕΗ. Θα σου πάρει λιγότερα, αλλά θα τα βάλει στον παλιό λογαριασμό που μένει το τέλος. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Αυτό θέλει τρομερή αλλαγή μηχανογραφική. Δεν νομίζω ότι μπορεί να το κάνει. Μάλιστα. Οπότε πρέπει να πάει στην εφορία του και να δηλώσει. Πρέπει να το αποκόψει. Να το αποκόψει. Έτσι. Και ισχύει το 50 για την αποκοπή. Ισχύει, ναι. Κανονικά να πρέπει να πληρώσει το ληξιπρόθεσμο ποσό και αν δηλώσει αδυναμία και δεν μπορεί, τουλάχιστον 50 ευρώ. Μάλιστα. Αυτή είναι η εικόνα λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Θοχάρη, να σας ευχηθούμε χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά να ρωτήσω και κάτι, συνεχίζεται η αποστολή του ΦΑΠ για το 10 και το 11? Ή έχει ολοκληρωθεί? Έχουμε στείλει εδώ και δύο εβδομάδες περίπου. Ναι, αλλά τα στέλνετε, λέει ο κόσμος, στέλνετε
το λογαριασμό και έχει πληρωμή μέχρι το τέλος του μήνα. Ναι, έχει έρθει 25. Δόθηκε παράταση. Δόθηκε παράταση γι' αυτό, έτσι, μέχρι το τέλος. Δόθηκε για να εξυπηρετηθεί ο κόσμος. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Θοχάρη. Καλό βράδυ.